Πολύ καλά. Λοιπόν, να πούμε εμείς τις πεντάδες, ενώ το παιχνίδι μας έχει αρχίσει με το ΑΠΟΕΛ να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι με δράστη το Ντιμπόι. 2-0 λοιπόν το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο αρχίζει με Λάρι Τέρνερ, Ανδρέα Σιζόπουλο, Μπίξ, Χιθ και τον Ντιμπόι. Την ώρα που η Ομόνια εδώ δέχεται το στόπ ο Στέφεν Νουαγκουόνι, δέχθηκε την τάπα από τον Λάρι Τέρνερ, ο οποίος δεν διανύει την καλύτερη του περίοδο με την φανέλα των Γαλαζοκητρίων. Εδώ η προηγούμενη φάση, πόσο ωραία ο Τέρνερ έσβησε ουσιαστικά σα ίσα τον Ντιμπόι. Ουσιαστικά ο ένας καλύτερος από τον άλλον, έχει πετύχει ουσιαστικά ο Νικόλας Παπαδοπούλος στην επιλογή των ξένων, γιατί σε κάθε παιχνίδι βλέπουμε άλλον να πρωταγωνιστεί. Ναι, αλλά με 5 παίχτες στο ρόστερ είναι λίγο δύσκολο να αντεπεξέλθει για 40 λεπτά. Βέβαια μπορείς με αλχημίες, με λίγο αλλαγή ρυθμού, λίγο στη ζώνη να το γυρίσεις, γιατί μπορεί να έχουν πρόβλημα με φάουλ. Δεν νομίζω, είναι λίγο δύσκολο με μικρό ρόστερ να αντεπεξέλθεις. Αυτό είναι σίγουρο. Έχασε ένα τρίποντο η Ομόνια στο μεταξύ προηγουμένως. Τώρα ο Ανδρέας Σιζόπουλος μένει ελεύθερος, δεν αφήνει τον Ανδρέα ποτέ ελεύθερο. Αστοχή όμως εδώ, θα μας διαψεύσει προσωρινά τουλάχιστον. Την ώρα που η Ομόνια με τον Watson στο κατέβασμα της μπάλας. Εδώ προσπαθεί να δώσει την μπάλα μέσα στον Ναγκουόνι. Νέο σουτ για τρεις, ξανά άστοχο το τρίποντο, αυτή την φορά από τον Ρόμπινσον. Άστοχη η Ομόνια στις πρώτες επιθετικές της προσπάθειες. Το ΑΠΟΕΛ εδώ παίρνει το φάουλ. Ήταν ελεύθερο όμως, σουτ έπρεπε να γίνουν. Πολύ σωστά, ελεύθερο ήταν και το τρίποντο του Ανδρέα του Σιζόπουλου προηγουμένως. Γενικά μια αστοχία παρατηρείται, νευρικότητα αν θέλεις στο αυτό το πρώτο λεπτό ουσιαστικά. Είναι πολύ νωρίς, δεν το συζητάμε αυτό. Ενώ βλέπουμε με χαρά ότι σιγά σιγά ο κόσμος μαζεύεται. Εδώ τώρα ο Τάιλερ Μπίξ γυρνά πολύ ωραία, θα αστοχίσει. Ο Τέρνερ στην διεκδίκηση του rebound θα την χάσει όμως. Και τώρα είναι ξανά της Ομόνιας με τον Καρίν Τζαμάρ να δίνει την μπάλα στον Νουαγκόνι. Τζαμάρ. Τζαμάρ στον Βότσον. Νέο τρίποντο τώρα. Αυτή την φορά θα βρουν στόχο. Δεν μπορούν να είναι όλο το βράδυ άστοχοι. Πρώτο σούτ λοιπόν τριών πόντων από τον Ρόμπινσον και προβάδισμα για το ΑΠΟΕΛ. Βλέπετε ξανά εσείς την φάση. Είχε άμυνα πάνω του ο Ρόμπινσον, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει δείξει. Νεφρίξο. Πολύ σωστά ανέφερες ότι έπρεπε σε κάποια φάση εκείνα τα τρίποντα να καταλήξουν τα δίχτυα. Ο Ρόμπινσον έχει το δεύτερο καλύτερο ποσοστό τρίποντων της Ομονίας. Ευστοχία πάντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μια ομάδα με το ρόστερ της Ομόνιας ποντάρει πολλά στο μακρινό σουτ και στην ευστοχία των ξένων της παιχτών. Εδώ μια εξαιρετική ασίστα, αλλά καταφέρνει ο Ναγκουόνι να χάσει ένα lay-up, το οποίο νομίζω ακόμη 10 φορές θα το δοκιμάσει, θα το πετύχει. Και τώρα ο Χιθ. Ωραία πάσα στον Μπίξ μέσα, όμως γίνεται το κλέψιμο και ευνηδιασμός για την Ομόνια. Δεν τίθεται θέμα. Και όμως κατάφεραν να χάσουν ένα ευνηδιασμό, ο οποίος δεν χάνεται. Υπάρχει χρόνος. Βλέπουμε όμως το ΑΠΟΕΛ πολύ νευρικό τα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα. Όντως, το ΑΠΟΕΛ ψάχνεται ακόμη. Η Ομόνια εδώ πρέπει να τελειώσει τον ευνηδιασμό φυσικά και όχι να δώσει. Ήταν λίγο μπροστά η πάσα, δεν ήταν καλή η πάσα που έγινε στον ευνηδιασμό. Ρόμπινσον τώρα με την μπάλα, να γουώνει μέσα στην ρακέτα, το φάουλ από τον Μπίξ, όχι. Βήματα. Δεν είναι ικανοποιημένος ο Νικόλας Παπαδόπουλος από την ενέργεια του παίχτη του. Για να δούμε ξανά την φάση. Ήταν. Ναι. Πολύ σωστή η υπόδειξη των διαιτητών. Χιθ εδώ στον Τέρνερ, ούτε αυτή η πάσα ήταν σωστή. Βλέπουμε ότι έχουμε μπει εσείως 6:45 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου και δεν έχουμε δει μια οργανωμένη επίθεση, με εξαίρεση ίσως το τρίποντο της Ομόνιας, το οποίο υπήρχε και άμυνα. Ήταν εδώ ο Ντιμπόι, πάει να παίξει άμυνα και θα τα καταφέρει. Να δούμε τι ακριβώς υπέδειξαν επιθετικό οι διαιτητές. Φρίξο. Βλέποντας σιγά σιγά το πρώτο δεκάλεπτο να φτάνει στο 50%, όντως ακούμε ξανά τα λόγια του κυρίου Ασίκ Χαλή. Είναι αυτός που θα κάνει τα λιγότερα λάθη.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν αρκετά. Ακριβώς. Βασικά είναι ένα παιχνίδι των λαθών μέχρι στιγμής. Ψάχνονται οι δύο ομάδες. Τώρα είναι ο Μπίξ, ο οποίος δεν θα μπορούσε να στοχίσει και σε αυτή την προσπάθεια το ΑΠΟΕΛ. Τάιλερ Μπίξ, ο οποίος τον έχουμε γνωρίσει όταν πρωτοήρθε στον Αχιλλέα Καϊμακλείου. Στη συνέχεια πέρσι αγωνίστηκε στον Κεραυνό, ενώ έχει παντρευτεί και μία συμπαίχτρια σου στην Εθνική Γαλλία, έτσι. Ναι, και στην ΑΕΛ. Έχουμε παίξει... Μπράβο, ναι, και στην ΑΕΛ. Και στην ΑΕΛ μαζί με τη Σόνια, εξαιρετική αθλητρία. Εδώ Χιθ τώρα ένα τρίποντο σαν πέναλτι και όμως θα το χάσει. Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο δεν έχει καταφέρει ακόμη να ευστοχίσει από μακριά, την ώρα που η Ομόνια δεν έχει καταφέρει να ευστοχίσει από κοντά, ενώ ένα φάουλ τώρα από τον Ανδρέα το Σιζόπουλο είναι το πρώτο του Σίζο. Έξυπνο φάουλ, γιατί εκεί είχε μισμάτς μαζί με τον αντίπαλο του. Ακριβώς, και είναι μόλις το... Υπάρχει ακόμη ένα φάουλ να δώσει η Ομόνια. Όχι, ακόμη δύο. Ακόμη δύο φάουλ, τώρα όμως ελεύθερο τρίποντο για τους πράσινους με τον Ρόμπινσον. Άστοχο, Σιζόπουλος τώρα κρατά την μπάλα. Νέα καλή άμυνα για την Ομόνια. Το κλέψιμο δεν ολοκληρώνεται όμως από τον Μάνιγκατ. Ενώ το ΑΠΟΕΛ ήρθε η ώρα των αλλαγών. Με ένα τεσάρι ουσιαστικά, γιατί ο Ράμψε δεν είναι καθαρό πεντάρι, είναι κατά συνθήκη πεντάρι. Θα αντικαταστήσει τον Τέρνερ, χαμηλώνει λίγο το σχήμα ο κύριος Βόβορας στην προσπάθειά του ουσιαστικά να ακολουθήσει το σχήμα της Ομόνιας, γιατί και η Ομόνια δεν έχει καθαρό πεντάρι. Είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται στην αθλητικότητα και στο μακρινό σου. Την ώρα που ο Μπίξ εδώ θα πετύχει το πρώτο τρίποντο για τους γαλαζοκίτρινους. Ίσως και με το σχήμα που έβαλε να θέλει να τρέξει λίγο το παιχνίδι, να βγάλει κάποιους εθνιδιασμούς για να μπορέσει να... Να λοιπόν το δεύτερο τρίποντο. Φρίξο, λέγαμε πριν ξεκινήσει ο αγώνας ότι η Ομόνια είναι από τις ομάδες οι οποίες σουτάρουν πολύ τρίποντο και είναι κάτι που φαίνεται από την αρχή του αγώνα, έτσι. 6-7, δύο τρίποντα μέχρι στιγμής για την Ομόνια. Να πούμε ότι στο ξεκίνημα του αγώνα ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε από την ομάδα του να κρατάει την μπάλα λίγο περισσότερο, εν αντιθέσει με τον κύριο Βόβορα που θέλει την ομάδα του να αναπτύσσεται γρήγορα. Να προσθέσω επίσης ότι ο Τέρνερ ίσως ήταν λίγο τρωτός για φάουλ. Γι' αυτό και αν θέλετε ένα μπάρος δύο τριγώνια εκεί με την αλλαγή του κύριου Βόβορα. Πολύ σωστά, ιδιαίτερα όσον αφορά την ταχύτητα που θέλουν οι δύο προπονητές, γιατί η Ομόνια θέλει αργό τέμπο, γιατί δεν έχει και το απαραίτητο rotation. Ακριβώς. Για να ακολουθήσει το ρυθμό του ΑΠΟΕΛ. Ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και το ξαναπούμε, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει όλη την πεντάδα. Φυσικά, όσο η Ομόνια ευστοχεί από τη γραμμή των 6-75, υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι στιγμής έχουν πετύχει τρία τρίποντα. Είναι 9-9, τρία τρίποντα για τους γηπεδούχους. Λοιπόν, ο Χιθ τώρα. Χιθ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός οργανωτής και πολύ καλός σκόρερ. Τώρα βρίσκει τον Ράμψεϊ. Γυρνά ωραία ο Ράμψεϊ. Καλάθι και φάουλ. Κάλια, εδώ είναι ουσιαστικά. Διέβασε γρήγορα το μισμάτσο ο Ράμψεϊ και μόλις γύρισε εκτέλεσε. Ναι, αν έκανε δεύτερη σκέψη, πιθανότατα. Ήταν καλή πάσα. Αυτές τις πάσες, τα point guard συνήθως βρίσκουμε μέσα τους ψηλούς. Οπότε. Να χρεώσουμε την επιθετική προσπάθεια στο Χιθ. Αυτό που λέγαμε, ότι είναι ένας εξαιρετικός πασέρ, ο οποίος ξεκουράζει ή μπορεί να συνυπάρξει κιόλας με τον Βασίλη τον Κούνα. Είναι στον πάγκο φυσικά τώρα ο Βασίλης. Σε κάθε παιχνίδι δίνει πάρα πολλές assist. Τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του. Δεν το συζητάμε. Ο Βασίλης είναι ίσως ο πιο καλύτερος Κύπριος τον τελευταίο χρόνο, πιο σταθερός. Ναι. Την προηγούμενη χρονιά είχε βγει πολυτιμότερος παίχτης. Εδώ λάθη επιλαθών και τελικά ο Αντώνης ο Δημητρίου δίνει φάουλ στον Χιθ. Ναι. Έτσι μπάλα είναι ξανά για την Ομόνια. Καλή, από οφείλεται την ευρικότητα που βλέπουμε. Έχεις παίξει πολλά κρίσιμα παιχνίδια στη ζωή σου και παίζεις ακόμα. Θεωρώ ότι το να είσαι το φαβορί και να πρέπει να κερδίσεις δεν σημαίνει ότι πάντα με το που ξεκινήσει ένας αγώνας σημαίνει ότι το φαβορί πρέπει να κερδίζει με διαφορά το παιχνίδι. Θεωρώ ότι στη συνέχεια του χρόνου θα δούμε ένα καλύτερο από ελ. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει η Ομόνια με αυτό το ρυθμό. Ναι, ακόμη ένα τρίποντο από τον Τζαμάρα αυτή την φορά, αλλά πόσο μπορείς να ρίχνεις μόνο τρίποντα.
μπορείς να ρίχνεις τρίποντα, αλλά έχουμε δει πολλές φορές ότι δεν κερδίζει μόνο το περιφερειακό σουτ, αλλά όσο και το ΑΠΟΕΛ κάνει κακές επιλογές στην επίθεση, αφήνει την Ομόνια μέσα στο παιχνίδι. Αλλά πρέπει και το ΑΠΟΕΛ να βγει πιο επιθετικά στο σουτ της Ομόνιας, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο σκοράρουν. Λοιπόν, ο Τζαμάρ τώρα με τον Αντρέα τον Σιζόπουλο έχει μισμάτς. Το διέβασε ρίχνοντας την μπάλα ουσιαστικά στον Νουαγκόνι, ο οποίος όμως αστόχησε από το high post. Και τώρα ο Χιθ. Ωραία πάσα του Ράμσεϊ, πολύ ωραία πάσα στον Μπίξ, ο οποίος έχει βρει το κουμπί της άμυνας της Ομόνιας, είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Βασικά εκμεταλλεύονται το high-low οι δύο υψηλοί και βγάλανε δύο πολύ όμορφες φάσεις. Το προηγούμενο ήταν καλάθι φάουλ, τώρα ήταν απλά καλάθι. Ακριβώς, ενώ εδώ η Ομόνια αστοχήσε λέει από, ωστόσο νομίζω ότι το φάουλ δεν είναι για βολές, είναι όμως νέα επίθεση για τους πράσινους από το επιθετικό rebound το οποίο πήρε ο κύριος που βλέπετε εδώ, ο Νουαγκόνι. Ξανά εδώ η φάση. Καλή προσπάθεια για το lay-up, αλλά την μπάλα δεν το κάνει το χατήρι, είναι φρικσό. Λοιπόν, όπως είπε και η Κάλλη Ιωαδοπούλου πριν από λίγο, όντως το high-low ήθελε να εκμεταλλευτεί και ο κύριος Φοβολάς με την αλλαγή του προς τον στο Rams μετά στο παιχνίδι. Δεν λέει να τους βγει όμως για την ώρα. Και είναι το θέμα το πότε θα πάρει ρυθμό το ΑΠΟΕΛ. Αν αργήσει να πάρει ρυθμό το ΑΠΟΕΛ, ίσως να πάρει αέρα η Ομόνια. Είναι έναν βαθμό πίσω, έναν πόντο πίσω φυσικά. Και πρέπει να ξεκινήσουν να παίρνουν μπρος, όπως λέμε, για να μην τους φύγει το παιχνίδι. Για την ώρα όμως τα πράγματα είναι αρκετά στενά. Λοιπόν, στο μεταξύ είναι βολές τελικά και είναι ο πρώτος πόντος που πετυχαίνει η Ομόνια εκτός από τη γραμμή των 6.75. Έχει συμπληρώσει τα ομαδικά, ναι. Η ομάδα της Ομόνιας. Είναι στα 5, δύο στις δύο βολές. Φρίξω και Κάλλη, εγώ θα σας πω ότι νομίζω ότι από ΕΛ θα βρει ρυθμό όταν περάσει στο παρκέ ο Βασίλης ο Κούνας. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Πιστεύω ότι πραγματικά ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει το ρυθμό οποιασδήποτε ομάδας σε οποιαδήποτε στιγμή. Γιατί είναι αλήθεια ότι όταν παίζεις μόνο με τους ξένους οι οποίοι δεν είναι όλοι πρώτης γραμμής. Συνεχίζει η Ομόνια. Η Ομόνια το βιολί της, ναι, αυτό δεν θα αλλάξει. 17 πόντους, 5 τρίποντα. Φρίξω μετά να πας να ρίξεις και εσύ κανένα τρίποντο. Όχι, θα αστοχίσω, δεν είναι ο χώρος μου. Μην μου το κάνεις αυτό. Λοιπόν, 17-13, το ΑΠΟΕΛ τώρα με τον Ράμσεϊ, ξανά στοχο το ΑΠΟΕΛ. Ο κύριος Βόβορας, ο οποίος είναι φανερά προβληματισμένος και εκνευρισμένος, όχι τόσο από τις επιθετικές προσπάθειες των παικτών του, όσο με το αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι λαθασμένες οι επιθέσεις που παίρνει το ΑΠΟΕΛ. Ταΐζει ουσιαστικά τον Ράμσεϊ και τον Μπίξ. Είναι εκτός ρυθμού όμως η περιφερειακή του, την ώρα που η Ομόνια ρίχνει ακόμη ένα τρίποντο. Αυτή την φορά η μπάλα δεν κάνει το χατήρι στον Ρόμπινσον. Και τώρα η απάντηση μετά από ώρα, όχι, άστοχο τρίποντο. Ο Ράμσεϊ όμως μόνος εκεί παίρνει εύκολα το rebound, κάνει το 17-15. Στο μεταξύ ετοιμάζεται ο Βασίλης ο Κούνας να μπει στο παρκέ, αντί του Χιθ λογικά. Εδώ. Εντάξει, μια κακή πάσα. Δεν κατάλαβε ούτε ο Νικόλας Παπαδόπουλος τι ήταν ακριβώς αυτό που έκαναν οι παίχτες του. Σιγά σιγά καλά βλέπουμε και τα ΑΠΟΕΛ να βρίσκει τους δρόμους προς το καλάθι και η Ομόνια θα δούμε πόσο θα αντέξει με αυτό το ρυθμό, έτσι. Κοιτάξτε, και το ΑΠΟΕΛ χάθηκε λίγο ψυχολογικά στην επίθεση, γιατί όταν μια ομάδα συνέχεια σκοράρει απ' έξω τρίποντα, είναι προκαλεί νευρικότητα στον αντίπαλο. Σίγουρα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο τρίποντο από τον Βασίλη τον Κούνα. Είναι αστοχός. Ήταν καλή επιλογή. Οι περισσότερες είναι καλές επιλογές που πήρε τα ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν τους έχουν βγει μέχρι στιγμής. Γιατί και ο Σιζόπουλος προηγουμένως και ο Ντουμπόις από την γωνία. Και τώρα ο Βασίλης. Γενικά τα ΑΠΟΕΛ παίρνει καλές επιλογές, αλλά δεν του βγαίνει το σουτ μέχρι στιγμής. Ακριβώς το αντίθετο ουσιαστικά που γίνεται με την Ομόνια. Εδώ. Νέο rebound όμως, αν και κοντύτερος ο Ντουμπόις πήρε το rebound και τώρα ο Σιζόπουλος. Σιζόπουλος ο οποίος δεν έχει βγει δευτερόλεπτο από το παιχνίδι. Ντουμπόις στον Κούνα, νέο τρίποντο, ούτε τώρα ο Βασίλης. Ράμσεϊ, buzzer beater, είναι άστοχο. 17-15 λοιπόν, τέλος πρώτης περίοδου. Στο μεταξύ ο Ρόμπινσον, ενώ για το ΑΠΟΕΛ έχουμε με 7 πόντους στον Μπίξ, όπως λέγαμε και προηγουμένως, 4 στον Χιφ. Ναι, αλλά το ΑΠΟΕΛ πήγε με ένα στα 7 τρίποντα. Ακριβώς, και 4 στον Τζάρντ Ντουμπόις. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας όμως.
χωρίς αλλαγές οι πράσινοι. Καλάθι και φάουλ τώρα από τον Νουαγκόνι. Να λοιπόν το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για την Ομόνια μετά από 10 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ναι, Φρίξο. Λοιπόν, μιλώντας για το πρώτο δεκάλεπτο, Γρηγόρη, να πούμε ότι όταν έφυγε ο Χιθ σαν αλλαγή για τον γνωστή στο τέλος του δεκαλέπτου, ήταν αρκετά δυσαρεστημένος. Η εμφάνιση του Αποέλ θα κρεμαστεί αρκετά από την ευστοχία του. Και όχι μόνο, και ο Τέρνερ παραμένει ακόμη στον πάγκο. Πολύ σωστά, στο μεταξύ 19-15, άστοχος στην βολή ο Ναογκόνι. Είδατε εσείς την προηγούμενη φάση, ξανά σε επανάληψη. Τώρα Παντούρης, ο οποίος πέρασε στον αγώνα. 3 δευτερόλεπτα, 2-1 σουτ, ξανά για 3. Νέο άστοχο, ο Ναογκόνι παίρνει το rebound και ο Μόνο έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει κι άλλο την υπέρ της διαφορά με τον Watson. Θεωρώ ότι το Αποέλ, εφόσον σκόραρε με το high-low παιχνίδι, θα πρέπει να συνεχίσει έτσι. Ναι, έτσι. Άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού του και επιλέγει το μακρινό σουτ απ' έξω. Ενώ κοντά στο καλάθι είναι δυνατοί οι παίχτες του Αποέλ. Εδώ αυτό που λέγαμε για την δύναμη των παίχτων του Αποέλ, έκαναν το κλέψιμο. Και αυτό θα δούμε και μια αλλαγή τώρα. Το Τέρνερ θα επιστρέψει στον αγώνα. Εδώ ένα αντιαθλητικό όμως από τον. Από τον Ράμψε. Ο Ράμψε ήταν που το παραχώρησε. Για να δούμε. Λοιπόν, ο κύριος Βόβρας νομίζω άδικα διαμαρτύρεται. Κάλλιο, ο παίχτης του έχασε την μπάλα και στη συνέχεια σταμάτησε τον αντίπαλο. Για να δούμε ξανά όμως. Ο Ντούκος ήταν στο μεταξύ ο παίχτης ο οποίος έχασε την μπάλα. Δεν μας βοηθά το πλάνο. Ναι. Δύο αλλαγές το Αποέλ. Αποσύρεται για πρώτη φορά ο Ντούκος και περνά στο παρκέ ο Χιθ. Ξανά μαζί με τον Τέρνερ. Βγήκε και ο Μπίξ να πάρει τις απαραίτητες ανάσες. Και από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, ο Καρίμ δεν θα στοχίσει αυτή την φορά. Είναι πρώτη του ποντί. Μία στις δύο. Η Ομόνια θα πρέπει να βρει εστοχία και από τη γραμμή των βολών, γιατί προηγουμένως είδαμε τον Αγώνη να στοχεί. Τώρα μία στις δύο ο Βάτσον έχει ανάγκη τους εύκολους πόντους η Ομόνια. Ομόνια η οποία πέρασε στο παρκέ ο Κωνσταντίνος ο Παπακώστας, ένα νεαρό παιδί Κάλλια, το οποίο παίρνει αρκετές ευκαιρίες φέτος από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Ναι, έχουμε παίξει αντίβαλοι μαζί με τον Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι καλά του δίδεται χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι ωραίο να βλέπουμε νεαρά παιδιά να αγωνίζονται στα κυπριακά παρκέ. Είναι αυτό που λέγαμε. Ότι η μείωση των ξένων έχει βοηθήσει σε αυτό, ενώ εδώ βλέπουμε την Ομόνια να δυσκολεύεται στην επαναφορά για δεύτερη φορά. Καλή άμονα από τον Γρηγόρη τον Παντούρη εκεί. Στο μεταξύ ο Χιθ πέτυχε ένα lay-up και μείωσε στους τρεις για τους γαλαζοκίτρινους και τώρα ο Παπακώστας στην επαναφορά. Ο Παπακώστας, ο Βότσον ήταν κοντά του. Επέλεξε να δώσει στον Νοαγκόνι. Παπακώστας με τον Βασίλη τον Κούνα. Εδώ παίζει με τη φωτιά ο Ρομπινσόν. Και τελικά κάηκε. Υπάρχει γραμμή ή μεταφορά έκανε. Ο Γότσον ήτανε, κάηκε. Έπαιξε με τη φωτιά, εκεί μπορούσε να δώσει την πάσα νωρίτερα σε συμπαίκτες του. Επέλεξε να εκμιεύσει το φάουλ ουσιαστικά εκεί με την επαφή. Δεν τα κατάφερε. Ζώνη η Ομόνια. Η Ομόνια, η οποία γυρίζει την άμυνα της πολύ σωστά Κάλλια σε ζώνη, γιατί βλέπει ότι το Αποέλ δεν έχει βρει το σούτ από μακριά και ποντάρισε αυτό, έτσι. Εδώ στο μεταξύ η Ομόνια κλέβει μπάλα και βγαίνει σε φνηδιασμό. 22-17, ένα Αποέλ το οποίο πάει να πνιγεί από το δικό του παιχνίδι. Το Αποέλ το οποίο θέλει να παίζει γρήγορα. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής. Εδώ ένα έξυπνο φάουλ από τον Παπακώστα πάνω στον Τέρνερ. Δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει διαφορετικά. Είναι πάλι το high low που ψάχνει το Αποέλ. Αλλά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα αργά πόδια και την κακή άμυνα του Παπακώστα. Εκεί μπορεί να ψάξει επιλογές το Αποέλ μέσα. Είδαμε ξανά τη φάση. Δεν τίθεται θέμα για συζήτηση. Ήταν καθαρό το φάουλ του νεαρού πάνω στον πολύ ψηλότερο του Τέρνερ. Και τώρα ο Χιθ βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Δίνει στον Κούνα 4 δευτερόλεπτα. Κάνει τον drive, δίνει έξω τον Γρηγόρη το Παντούρη. Ελεύθερο τρίποντο και από το άστοχο όμως για το Αποέλ, το οποίο
πυροβολή συνεχώς, αλλά εν αντιθέσει με τους πράσινους, λευκούς σήμερα της Ομόνιας, έχει σπάσει τα καλάθια, έτσι Γαλλία. Έχει σπάσει τα καλάθια και όταν στη ζώνη δεν μπορείς να βάλεις ελεύθερα σούτ απ' έξω, είναι δύσκολο να μπορέσεις να τη διασπάσεις. Πρέπει να μπει μπάλα μέσα, περιφερειακό σούτ. Αν δεν μπουν τα σούτ απ' έξω, δημιουργείται άγχος. Κάτι που διέβασε πολύ σωστά ο Νικόλας Παπαδόπουλος με τον Κυριάκο Αδάμο και τον συνεργάτη του στον πάγκο, και γι' αυτό γύρισε άλλωστε. Μα δεν έχει και την επιλογή. Όταν παίζει με 5 παίχτες, σύντομα παγώ στα 6, πρέπει να ψάξει και άλλες επιλογές. Κούνας εδώ. Βιαστικό σου. Και αυτό στο σίδερο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Βιαστικό ήταν περισσότερο. Του δόθηκε χώρος και χρόνος και δοκίμασε την τύχη του μήπως και αλλάξει. Δεν ήταν όμως και η καλύτερη επιλογή. Τώρα οι πράσινοι, οι οποίοι εκεί ίσως να υπήρξε φάουλ εκεί από την επιθετική άμυνα του Παντούρη. Αυτό ζητά τώρα και ο Νικόλας Παπαδόπουλος με τον Αντώνη τον Δημητρίου. Για να δούμε ξανά την φάση. Ναι, είχε φάουλ. Ναι, υπήρξε φάουλ εκεί από τον Παντούρη. Γι' αυτό και οι έντονες αντιδράσεις από τον κύριο Παπαδόπουλο εδώ. Foul. Από το λάθος που πήγε να γίνει, τελικά η Ομόνια βγήκε κερδισμένη. Ο Τζαμάρ δεν κράτησε την μπάλα, όμως αυτή κατέληξε στον αγώνη, ο οποίος πήρε το φάουλ από το πουθενά. Και έτσι, νέα επίθεση για τους πράσινους, νέο 14 με τον Watson στην επαναφορά. Για δύο το σούτ τώρα που γίνεται. Παίρνει και βγαίνει μπάλα από το σούτ του Νουαγκόνη. 22-17, Παντούρης. Αυτό πρέπει να ψάξει τα από έτσι. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο, αλλά Γαλλία να βρίσκει τους διαδρόμους, αλλά να τα βάζει. Ναι. Γιατί σωστή η κίνηση τώρα του Γρηγόρη του Παντούρη, όπως και προηγουμένως του Τέρνερ κατά το καλάθι, αλλά όταν δεν μπορούν να βάλουν τα εύκολα, πώς να βάλουν τα δύσκολα. Την ώρα που η Ομόνια πάντως έχει σταματήσει να ρίχνει τρίποντα, ψάχνει άλλες λύσεις στην επίθεση. Δεν τις βγαίνουν πάντως μέχρι στιγμής, αυτή είναι η αλήθεια. 22-17 το σκορ, με τον Βασίλη τον Κούνα τώρα να τρέχει. Χάνει την μπάλα και ευκαιρία για την Ομόνια να τρέξει ξανά. Είναι 3 εναντίον ενός. Θα τα καταφέρουν να στοχίσουν. 3 εναντίον ενός και ακόμη βλέπουμε τους παίκτες του από να έρχονται. Ναι, αλλά βλέπουμε και την Ομόνια να μην μπορεί να τελειώσει ένα εφηνιδιασμό με 3 παίκτες. Δηλαδή τώρα. Στο τέλος πήρε 2 βολές η ομάδα του κύριου Παπαδόπουλου. Ο κύριος Βοβόρας δεν αντέχει άλλο αυτό το θέαμα από τους παίχτες του και καλεί το time out. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι πολύ εκνευρισμένος, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο Φρίξος μετά που θα έρθουμε από διαφημίσεις. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και επανερχόμαστε για να δούμε τι μας επιφυλάσσει στη συνέχεια. NFL. Ο αγώνας αρχίζει. Έτοιμοι για την μπάλα. Έτοιμοι για στενό μαρκάρισμα. Έτοιμοι για θέαμα. Έτοιμοι για τη νίκη. Δείτε σε High Definition το NFL ζωντανά και αποκλειστικά στο Fox Sports. '22-17 λοιπόν, 5:50 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα από ελ το οποίο έχει πετύχει ουσιαστικά μόλις 2 πόντους σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Και σε αυτό νομίζω οφείλεται αυτό που πες και εσύ Γκάλλη, η απουσία του Μπίξα από το παρκέ. Αλλά πρώτα να πάμε στο Φρίξο να μας πει τι είπε ο κύριος Βόβορας και στη συνέχεια το συζητάμε εμείς. Φρίξο. Γρηγόρη, ο κύριος Βόβορας στάθηκε περισσότερο στο ότι η ομάδα του πρέπει να σταματήσει να εμπέφτει σε αυτά τα λάθη. Ωστόσο, στη συνέχεια προχώρησε για να τους εξηγήσει πού ακριβώς τους θέλει. Στη συνέχεια του δεύτερου δεκαλέπτου, με περισσότερη βάση πάνω στο ότι πρέπει να ψάχνουν να βρίσκουν τον Χιθ. Για να δούμε αν όντως αυτό θα συμβεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ήταν βόλες τελικά για τους πράσινους από την προηγούμενη φάση, όπου ήταν, θυμίζουμε, 3 εναντίον ενός στον εφηνιδιασμό και δεν τα κατάφεραν. Τώρα θα χαθεί και επίθεση για την Ομόνια. Τέτοιες επιθέσεις είναι που οι πράσινοι πρέπει να τις τελειώνουν. Γαλλία, γιατί όταν είναι εφηνιδιασμός 3 με έναν, παίρνεις και 3 επιθετικά rebound και πάλι δεν καταφέρεις να ευστοχίσεις. Εδώ κέρδισαν το φάουλ. Νομίζω ήταν τραβηγμένο το επιθετικό φάουλ τώρα. Για να δούμε ξανά σε. Το κέρδισε ο παίχτης της Ομόνιας, νομίζω, γιατί ο Τέρνερ απλά σωματικά είναι δυνατός. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ξανά την φάση. Εντάξει, δεν έχουμε
αρκετό το πλάνο για να μπορέσουμε να το σχολιάσουμε. Σημασία πάντως έχει όμως τι έδωσαν οι τρεις διαιτητές. Αυτοί είναι οι άρχοντες της αναμέτρησης και μέχρι στιγμής η αλήθεια να λέγεται είναι ότι τα πηγαίνουν περίφημα. Σίγουρα. Το χαμηλό σκορ οφείλεται περισσότερο στην αστοχία των δύο ομάδων και ιδιαίτερα στην αστοχία των γαλαζοκίτρινων του Γιώργου του Βοβορά. Έδωσε τις οδηγίες του, αλλά νομίζω λείπει ο παίχτης ο οποίος είχε κάνει τη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο, την ώρα που η Ομόνια βρίσκει ξανά στόχο από τον, με τον Μάνι Γκάτ. Νέο τρίποντο, 25-17 η διαφορά στους 8 για πρώτη φορά και την ώρα που ο πρώτος σκόρερ του Αποέλ Κάλλια είναι στον πάγκο. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δεν φαίνεται είναι τραυματίας, ούτε πρόβλημα με φάουλ εκεί. Είναι ο παίχτης που έχει βάλει 7 πόντους και είναι καθυλωμένος στον πάγκο. Μιλάμε φυσικά πάντα για τον Tyler Biggs, τον δυναμικό power forward. Την ώρα που εδώ ο Watson σύγχυσε νομίζω τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο πριν από 2-3 χρόνια. Φυσικά αν έπαιρνε την μπάλα ο Νικόλας πριν 2-3 χρόνια drive θα έκανε τώρα ή θα την έριχνε να ευστοχίζει. Ενώ εμείς βλέπουμε τον Biggs, ο οποίος βλέπουμε είναι στον πάγκο, βάλε και τη φόρμα του, δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν συνεχιστεί να είναι καθολιωμένο στον πάγκο. Θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε και εμείς αν συμβαίνει κάτι. Πέρασε στο μεταξύ ο Ανδρέας Σιζόπουλος ξανά στο παρκέ. Είναι ο καλύτερος σουτέρ από την γραμμή των 6-75 και το Αποέλ έχει ανάγκη αυτά τα σουτ. Ένα τρίποντο τώρα μετά από πάρα πολλή ώρα από τον Χιθ και 25-20 η διαφορά στους 5. Η Ομόνια χαμηλώνει τώρα το τέμπο. Δεν έχει λόγο να βιάζεται η ομάδα του κύριου Παπαδόπουλου. Ρόμπινσον. Εδώ ένα τρίποντο υποπίεση, airball, κακή επιλογή. Ήταν αναμενόμενο ότι ο Καρίμ είχε άμυνα πάνω του. Αλλαγές επί αλλαγών. Βγαίνει τώρα με το νούμερο 32 ο Τζαμάρ και θα επιστρέψει ο Βότσον. Πήρε τις οδηγίες ουσιαστικά από τον Παπαδόπουλο και επέστρεψε. Είναι άλλος εδώ βασικός του άσος. Και αυτός είναι που οργανώνει τις επιθέσεις των Πρασίνων. Πάντως ευέστρεψε και έκανε και φάουλ αμέσως πάνω στο Τέρνερ. Ο Τέρνερ ο οποίος καλύτερα εκμεταλλεύεται ουσιαστικά το ύψος του και την δύναμή του. Ναι. Και παίρνει κάποια φάουλ. Η Ομόνια προσπαθεί να παίξει pick and roll μαζί με τον παίκτη που μαρκάρει ο Τέρνερ για να τον αναγκάσουν να τον βγάλουν έξω. Γιατί είναι αργά τα πόδια του από ό,τι βλέπω. Είναι ψηλός, αλλά είναι δυνατός, αλλά αργός. Εδώ βλέπουμε τον Κούνα να δίνει στον Χιθ ξανά. Χωρίς αμήνα αυτός θα ευστοχίσει. Αδικαιολόγητος εκεί ο Ναγκούνι. Δεν ύψωσε ούτε καν τα χέρια του μπροστά από τον Χιθ. Αφήστε τον στο high post να δοκιμάσει το shoot. Μην τον κλείσετε, γιατί ακριβώς αυτό θα κάνει. Θα ψάξει να πάρει το foul και να προκαλέσει προβλήματα. Περισσότερο να βάλουν το μυαλό τους στο να σταματήσουν τον Χιθ και να σταματήσουν να μαγνητίζονται πάνω στον Turner όταν αυτός πάρει θέση στο high post. Αυτό γίνεται περισσότερο γιατί δεν έχουν τα κορμιά να αντιμετωπίσουν τον Turner και όπως και να το κάνουμε, όποιος βρεθεί αντίπαλος του, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Mismatch με οποιονδήποτε παίχτη και αν πάει πάνω του. Εδώ έγινε αυτό που ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήθελε να αποφύγει. Ο Ναγκούνι μόλις κόντεψε στον Τέρνερ, έκανε βήματα νομίζω μόνο από την άβρα του Τέρνερ εκεί, γιατί δεν πιέστηκε από τον ψηλό του Αποέλ. Καλία, λέγαμε και στο θέμα ότι το Αποέλ, αν έβρισκε τους διαδρόμους που σιγά σιγά μπαίνουν και τα σουτ τώρα με τον Βασίλη τον Κούνα, θα μπορούσε να είχε μια διαφορά ασφαλείας. Ναι, πιστεύεις τώρα που ξεκίνησε να παίρνει μπρος η μηχανή του Αποέλ, θα μπορούμε να δούμε καλύτερο από όλες τη συνέχεια? Σίγουρα πιστεύω ότι το παιχνίδι εξαρτάται καθαρά από το Αποέλ. Μπορεί, έχει φάσεις να τρέξει, μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα. Είναι πιο δυνατός σε όλα τα σημεία μαζί με την Ομόνια. Απλά τους κρατάει μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ ο Σιζόπουλος έχασε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα για τους γαλαζοκίτρινους, οι οποίοι πάντως γύρισαν μια διαφορά 8 πόντων. Ένα σερί 8-0 για το Αποέλ. Ήταν η δική τους σειρά να πετύχει κάποια μακρινά σουτ, γιατί και το καλάθι του εδώ μια εξαιρετική πάσα. Ξέχασαν τον Τέρνερ, τον άφησαν ουσιαστικά κοντά στην βολή. Μια ωραία σκαστή πάσα προς τα μέσα. Δεν είχε πρόβλημα εκεί για το κάρφωμα ο παίχτης της Ομόνιας. Αυτό ζήτησε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Καλή, εσύ που είσαι και προπονήτρια, νομίζω
Έτσι πρέπει να παίζουν ουσιαστικά τον Τέρνερ, έτσι. Έτσι είναι, είναι αργός παίχτης, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Προσπαθούν να τον βγάλουν έξω από τη ρακέτα για να εκμεταλλευτούν μέσα τη φάση. Εδώ ο Ράμψεϊ όμως κλέβει το πορτοφόλι του Ότσον. Απρόσεκτος ο παίχτης της Ομόνιας. Ήταν πεδαριώδες το λάθος. Επίσης θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ πρέπει να βγει και να πιέσει τους παίχτες της Ομόνιας, γιατί έχει πιο πολύ βάθος σε πάγκο. Ενώ η Ομόνια παίζει με πέντε παίχτες, πρέπει να τους κουράσει για να βγουν εκτός ελέγχου. Όταν τους αφήνουν σε set game, μπορούν να οργανώσουν την επίθεση. Λοιπόν, Ναγόνι, νέο τρίποντο τώρα για τους πράσινους και αυτό εύστοχο. Δεν ξέρω πόσο θα μπαίνουν τα τρίποντα, αλλά από τη στιγμή που μπαίνουν η Ομόνια έχει το προβάδισμα. Και τώρα είναι 30-27. Σιγά σιγά λύσεις βρίσκουν οι γαλαζοκίτρινοι, αλλά οι πράσινοι δεν πάτανε φρένο. Συνεχίζουν να σκοράρουν. Τώρα ο Χιθ θα πετύχει το τρίτο του τρίποντο. Όχι. Εδώ όμως απροσεξία. Και τώρα ο Χιθ του γλίστρησε η μπάλα. Ήρθε και εδώ σε εμάς. Η Ομόνια, η οποία έχει πετύχει νέο τρίποντο. Εδώ βλέπουμε το λάθος από τον Χιθ. Είμαι πολύ περίεργος να δω στα πόσα τρίποντα έχουν φτάσει οι της Ομόνιας. Πόσα έχουν εκτελέσει περισσότερο. Έχουν εκτελέσει μόνο 12 στο πρώτο δεκάλεπτο. Και έχουν τουλάχιστον 4-5 σίγουρα στο δεύτερο. Μπορεί και περισσότερα. Μπορεί και περισσότερα. Και τα λάθη, ναι, σίγουρα και τα λάθη είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Η Ομόνια τώρα είναι ξανά στην επίθεση με τον Watson. 3 δευτερόλεπτα, καλή άμυνα εκεί από τον Χιθ, ο οποίος φαίνεται κουρασμένος. Ένα time out τώρα για τους πράσινους. Εμείς μένουμε μαζί. Φρίξο, αν μπορείς να ρωτήσεις κάποιον από το ΑΠΟΕΛ αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μπίξ, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Γιατί πλέον έχει παραμείνει στον πάγκο, έχει ένα όλο δεκάλεπτο. Όλο το δεύτερο δεκάλεπτο είναι στον πάγκο. Και είναι από τα περίεργα. Steven. 30-27, αρκετά τρίποντα από τις δύο πλευρές. Βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες σουτάρουν αρκετά. Και δεν ξέρω αν το ΑΠΟΕΛ είναι ορθολογικό αυτό το παιχνίδι. Του ΑΠΟΕΛ η Ομόνια δεν μπορεί να παίξει μάθημα συνέχεια, γιατί είναι πιο δυνατή και πιο γρήγορη παίχτες του ΑΠΟΕΛ, οπότε πρέπει να ρισκάρει κάτι. Και νομίζω ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος ρισκάρει το περιφερειακό σουτ του ΑΠΟΕΛ, που μέχρι στιγμής σαν επιλογή προπονητών δικαιώνει, γιατί είναι με δύο τρίποντα τα ΑΠΟΕΛ. Δύο στο δεύτερο δεκάλεπτο, συγγνώμη, και ένα στο πρώτο δεκάλεπτο με τρία τρίποντα. Οπότε κλείνει μέσα τους διαδρόμους και αφήνει το περιφερειακό σουτ. Λοιπόν, πάμε στο Φρίξο να μας πει τι συμβαίνει με τον Μπίξ και είναι στον πάγκο και τις οδηγίες των δύο τεχνικών. Πρώτα απ' όλα, ο Μπίξ μαθαίνουμε πως είναι μια χαρά, Γρηγόρη. Από την άλλη, ακούσαμε μόνο τον πάγκο της, το ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Βόβορα, να λέει έδωσε περισσότερο οδηγίες για το που να μπαίνουν τα screen. Okay. Μου κινεί την περιεργία ο Μπίξ στον πάγκο, αυτό είναι αλήθεια. Θα δούμε στη συνέχεια αν είναι εντάξει όντως ο Μπίξ ή απλά λέει ο πάγκος του ΑΠΟΕΛ ότι είναι εντάξει ο Μπίξ. Ναι, είναι και αυτές οι οδηγίες. Εδώ ένα τρίποντο τώρα με τη λήξη του χρόνου, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Το rebound όμως για τους πράσινους, οι οποίοι θα πετύχουν το lay-up τώρα και 32-27, 31 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το καλάθι από τον Ρόμπινσον τώρα τον drive, Ράμσεϊ στον Χιθ. Χιθ βρίσκει τον Κούνα, ο οποίος θα επιλέξει να δώσει στον Σιζόπουλο. Κάνει τον drive ο Σίζο, θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ με τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο εδώ. Δίστασε. Να ο Μπίξ τώρα στα 16 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είδαμε τον Σιζόπουλο να διστάζει από τη γραμμή των 6.75, να επιλέγει να κάνει τον drive και τελικά δικαιώθηκε αφού πήρε το φάουλ. Η αστοχία που έχουν μέχρι στιγμής οι γαλαζοκίτρινοι τους αναγκάζει να είναι πιο προσεκτικοί στα τρίποντα που εκτελάνε. Ενώ τώρα βγαίνει ο Τέρνερ και επιστρέφει, όπως είπατε και εσείς παιδιά, ο Μπίξ μετά από πάρα πολλή ώρα. Δεν ξέρω, είναι για να βγάλει τώρα την άμυνα και να διεκδικήσει το rebound, ίσως. 16 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για το τέλος της. Για την άμυνα, πιστεύω, μπαίνουν οι συγκεκριμένοι. Λοιπόν, ο Σιζόπουλος, ο οποίος πέταξε τα σκουπίδια την πρώτη βολή. Ναι, αλλαγή τώρα. Ο Παντούρης. Και ο Χιθ που έχει 4, έχει 2 φάουλ, γι' αυτό βγήκαν αυτοί οι δύο παίχτες, για να τους προστατεύσει από τρίτο φάουλ. Ο Χιθ είναι και πάρα πολύ κουρασμένος, τον είδαμε και προηγουμένως
τρέχει πάρα πολύ. Και τώρα τελευταία επίθεση για τους πράσινους, οι οποίοι θέλουν να βρουν σκορ τώρα και να πάνε στα αποδυτήρια με ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα από τους 4 πόντους τους οποίους ήδη έχουν. Εδώ όμως ο Ράμσεϊ θα σβήσει τα φώτα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει στον τελευταίο 2 δευτερόλεπτα. Επαναφορά από την άλλη άκρη του γηπέδου. Βασίλης Κούνας, μια μακρινή πάσα. Τελικά δεν πρόλαβε και ο Παπακώστας να κλέψει. Ήδη που δεν τους βγήκε στο πρώτο ημίχρονο, θα τους βγει τώρα. Για να δούμε αν θα το ακολουθήσουν αυτό το πλάνο οι γαλάζοκυτρινοί. Το ΑΠΟΕΛ θεωρώ ότι πρέπει να τρέξει και να πιέσει. Να βγάλει γρήγορες φάσεις, αφού το σουτ δεν μπαίνει, πρέπει να ψάξει μια άλλη επιλογή στο παιχνίδι του. Βλέπουμε αλλαγές στις δύο πεντάδες. Η Ομόνια ξεκινά πάλι με τους πέντε ξένους της και με ένα μακρινό τρίποντο. Όσο η Ομόνια βρίσκει λύσεις από μακριά, αυτή την φορά με τον δράστη τον Watson. Όσο λοιπόν βρίσκει λύσεις από μακριά, θα μπορούσα να δώσω τον τίτλο του φαβορή. Με βάση το τι μας δείχνει το ΑΠΟΕΛ στο πρώτο, με βάση το τι μας έδειξε το ΑΠΟΕΛ στο πρώτο ημίχρονο. Φυσικά εδώ ο Ανδρέας Σιζόπουλος πέτυχε το πρώτο του τρίποντο. Πολύ σημαντικό να μπει ο Σίζο στον αγώνα απόψε. Ο Τζαμάρ εδώ κέρδισε το φάουλ και πάει για δύο βολές. Καθαρό το φάουλ. Το φάουλ που δόθηκε πάνω στον Μπίξ. Μπίξ ο οποίος ξεκινά καλία. ΑΠΟΕΛ το πιο... Ναι, σίγουρα τον χρειάζεται πάρα πολύ τον καλό Tyler Biggs. Από ελ το οποίο ξεκινά με Σιζόπουλο και Παντούρη όσον αφορά το κυπριακό στοιχείο. Ο Biggs, ο Heath και ο Ramsey. Τέσσερις πόντοι για τον Τζαμάρ. Δεν είναι και στην καλύτερη του βραδιά, ωστόσο έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του για να υπάρχει τώρα αυτό το προβάδισμα των 6 πόντων για την Ομόνια. Heath, Παντούρης. Πάλι ζώνη η Ομόνια. Βλέπουμε εδώ τον Παντούρη να δίνει στον Μπίξ. Heath. Ο Ρόμπινσον πάνω του. Εδώ όμως η μπάλα πήγε μέσα στην ρακέτα. Εκεί ο Ράμσεϊ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο. Και ευστόχησε 37-33. Τζαμάρ. Double team. Ένα τρίποντο τώρα βρέθηκε λίγος χώρος ελεύθερος. Νέο επιθετικό rebound όμως και καλάθι. Καλά λέγαμε προηγουμένως για τα επιθετικά rebound τα οποία έχει πάρει η Ομόνια. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι πλήγμα για τους γαλαζοκίτρινους. Γιατί η Ομόνια δεν είναι η ομάδα η οποία έχει τα ψηλά κορμιά. Είναι η αθλητικότητά τους και το πάθος τους. Ενώ εδώ βλέπουμε νέο κλέψιμο και ξανά φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Ομόνια έχει μπει πολύ δυνατά, Κάλλια, πιο δυνατά από το ΑΠΟΕΛ, έτσι. Έχουμε πει από την αρχή, Γρηγόρη, ότι όσο το ΑΠΟΕΛ δεν βρίσκει ρυθμό και αφήνει την Ομόνια να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, είναι ικανή να κάνει και τη ζημιά. Λοιπόν, 39-33, νέα επίθεση για την Ομόνια. Ο Σιζόπουλος παίζει εκεί καλή άμυνα. Η μπάλα πέρασε μέσα στην ρακέτα. Ο Ράμσεϊ έχει το προβάδισμα, είναι καλύτερος αμυντικός. Τώρα όμως νέο επιθετικό rebound, αλλά έκανε βήματα ο Νουαγκόνη. Αν και άρπαξε το επιθετικό, έκανε τα βήματα. Δέχεται φυσικά τα συγχαρητήρια του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Εδώ ξανά το άστοχο τρίποντο. Πιο ψηλά από όλους όμως ξανά. Ο Αγώνη εκεί κέρδισε τη μάχη με τον Ράμσεϊ, αλλά στη συνέχεια επέπεσε στα βήματα. Και τώρα τα αποέλεγχει ξανά την μπάλα δική του. Σιζόπουλος στα 10 δευτερόλεπτα. Heath. Νέο σιούτ για τρεις. Ναι, 39-36 τα ΑΠΟΕΛ, το οποίο ξεκινά όπως άρχισε η Ομόνια την αναμέτρηση με δύο εύστοχα τρίποντα. Στους 11 ο Μπράντον Heath άρχισε να πάρει μπρος, αλλά από την ώρα που πιπήρε είναι ασταμάτητος, είναι ο ηγέτης των γαλαζοκυτρίνων. Νουαγκόνη. Watson. Το πολύ μακριά. Του τον άφησε μόνο τον Γρηγόρη Παντούρης να άργησε να βγει στο σουτ. Όταν ένας παίχτης έχει πάρει ψυχολογία, ούτε δευτερόλεπτο δεν πρέπει να μείνει μόνος του. 3-4 τρίποντα. Μόνο αυτό από μόνο του τα λέει όλα για το παιχνίδι που κάνει σήμερα ο Watson, ο οποίος δεν ήταν από την αρχή
στο ρόστερ της Ομόνιας. Ήρθε στη συνέχεια και έχει δώσει πάρα πολύ δυναμική. Και εδώ το φάουλ από τον Μπίξ, το οποίο νομίζω είναι αδικαιολόγητο για να παίχτη της εμπειρίας του Μπίξ και το λάθος που έγινε εκεί. Ναι, το λάθος, ναι, αλλά τώρα προσπάθησε να σταματήσει τον ευνηδιασμό για να μην φύγει η Ομόνια μπροστά. Το κλέψιμο ξανά από τον Αγκώνη. Η Ομόνια, η οποία κλέβει μπάλες, δίνει τα πάντα ουσιαστικά και είναι αυτό που είχα ρωτήσει τον Κυριακό τον Αδάμου πριν την άρξη του παιχνιδιού, τι θεωρεί ότι θα ήταν το κλειδί σήμερα. Και αυτό που μου είπε είναι απλά και οι πέντε μας παίχτες, μαζί φυσικά με τον νεαρό τον Παπαγώστα, να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να έχουμε παράπονα από κανένα. Και νομίζω αυτό βλέπουμε στο παρκέ. Βλέπουμε μια Ομόνια με όσους παίχτες έχει να δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και ένα ΑΠΟΕΛ. Εδώ τώρα ο Νικόλας Παπαδόπουλος τάχει με τον Τζαμάρ, γιατί δεν υπήρχε λόγος να κάνει το φάουλ στον Μπίξ από τη στιγμή που έρθει μόνο στον Μπίξ από την ρακέτα. Δεν είχε αντίπαλο. 42-38 και μία βολή για τον Τάιλερ Μπίξ. Εδώ ξανά η ωραία πάσα του Χιθ. Το σχολιάζαμε από το πρώτο μέρος πόσο καλός πασέρ είναι ο Χιθ. Ειδικά σε ανοιχτό χώρο δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ο Αγκώνη μαζεύει το rebound, χάνει βολές στο ΑΠΟΕΛ και μαζί με τις βολές χάνει και την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο μια φορά. Τώρα οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία να βγουν ξανά μπροστά. Τζαμάρ καθυστερεί λίγο. Εδώ στα 3 δευτερόλεπτα θα βγει το τρίποντο, όχι δεν προλαβαίνουν, γίνεται το κλέψιμο. Πρέπει να τρέξει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εδώ κακή χωρίς πάσα, ο Μπίξ προλαβαίνει, δίνει στον Παντούρη Χιθ. Παντούρης για 3, βρήκε λίγο χώρο ελεύθερο, θα εκτελέσει και θα ευστοχήσει ο Γρηγόρης Παντούρης. 42-41 το ΑΠΟΕΛ. Έχει πετύχει 3 τρίποντα Γαλλία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία. Νομίζω Γαλλία ουσιαστικά αυτό που ζητά ο Γιώργος Παπαδόπουλος με λίγα λόγια είναι οι παίχτες του να παίξουν και ορθολογικά. Να μην ρίχνουν την μπάλα από παντού, από τη γραμμή των τριπόντου μόνο, και να δοκιμάζουν να παίξουν και inside game όπως εδώ. Μπορεί να αστόχησε εδώ ο παίχτης της Ομόνιας, ωστόσο είναι αυτό που ζήτησε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι. 42-43, ο Μπίξ κάνει την διαφορά, το περιμέναμε. Δεύτερο καλάθι φάουλ. Είναι ζήτημα τώρα να βάλει και την βολή, την έχασε προηγουμένως. Βασικά το ΑΠΟΕΛ πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum που έχει στην επίθεση, γιατί έφυγε φινδιατμό με 5 παίχτες εναντίον 4 της Ομόνιας, ο παίχτης της Ομόνιας έμεινε στο έδαφος. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την υπεροχή, να τρέξει στο γήπεδο για να βγάλει εύκολα καλάθι. Μέσα και η βολή και η διαφορά. Μετά από πάρα πολύ ώρα τα ΠΟΕΛ μπροστά στο σκορ, ο Μπίξ είναι στους 12 πόντους στο μεταξύ. Από το πρώτο καλάθι, όπως πολύ σωστά με ενημερώνει ο Φρίξος, από το 2-0 λοιπόν, τώρα προηγείται ξανά με 42-44. Εδώ βγάζει και την άμυνα ο Ανδρέας Ζητόπουλος, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Παίρνει και το φάουλ τώρα ο Σίζο, ο οποίος Σιζόπουλος, πέραν από ένας πολύ καλός σκόρερ, σούτερ, είναι και ένας εξαιρετικός ρολίστας πολυτελείας, τα κάνει όλα, δηλαδή είναι ο χαμάλης του γηπέδου, χαριτολογώντας πάντα. Βγάζει και πάθος στο γήπεδο ο συγκεκριμένος παίχτης και είναι κάτι που χρειάζεται η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είναι, μαζεύει rebound, κλέβει μπάλες, σίγουρα το σκοράρισμα είναι το πλεονέκτημά του, αυτό δεν το συζητάμε, είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ. 42-44. Την μπάλα για το ΑΠΟΕΛ ξανά, έχει την ευκαιρία το ΑΠΟΕΛ να προηγηθεί για πρώτη φορά στην αναμέτρηση με πάνω από ένα καλάθι διαφορά. Μπίξ στον Χιθ τώρα. Χιθ δίνει την μπάλα στον Μπίξ, αυτός βγάζει στον Παντούρη και αυτό το τρίποντο μέσα. Νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ πληρώνει την Ομόνια με το ίδιο νόμισμα. Ό,τι έκανε η Ομόνια δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο, το κάνει το ΑΠΟΕΛ στο τρίτο. Βλέπουμε δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Παντούρη. Δεν είναι, είναι όμως είναι μόνο τρίποντο του Παντούρη. Γαλλία, το ΑΠΟΕΛ έχει πετύχει 4 τρίποντα, ναι, στην. Έχει βάλει 2 όμως ο Γρηγόρης. Οπότε είναι και λίγο ψυχολογία τα τρίποντα του. Σίγουρα, ναι. Είναι ένας και ο Παντούρης και ο Σιζόπουλος και ο Κούνας. Είναι εξαιρετικοί καλαθοσφαιριστές. Αυτό που λέγαμε και πριν για το βάθος που έχει και το κυπριακό στοιχείο που έχει η ομάδα.
του ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα στην έναρξη της τρίτης περίοδου, στα μισά μάλλον της τρίτης περίοδου, και ο Σιζόπουλος και ο Παντούρης έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για να γυρίσει το παιχνίδι. Τώρα όμως δύο βολές για την ομάδα της Ομόνιας με τον Μάνι Γκάτ. Πρέπει να μπαίνουν οι βολές όπως τώρα ευστόχησε ο Μάνι Γκάτ. Δεν πρέπει ουσιαστικά να χάσει την επαφή της με το σκόρι. Είχε βάλει 17 μέχρι το ημίχρονο. Και τώρα φτάνει τους 19. Είναι ξανά ο πρώτος σκόρ. Ήταν ο πρώτος σκόρ και στον αγώνα με την ΑΕΚ με 20. Είναι γενικά το πρώτο βιολί επιθετικά της ομάδας της Ομόνιας. Αυτό που λέγαμε όμως είναι ότι η Ομόνια πρέπει να προσέξει να μην χάσει την επαφή της με το σκόρ. Σε αυτά τα 4 και 10 δεν έχει σημασία αν περάσει μπροστά ή όχι. Σημασία έχει να μείνει κοντά στο σκορ, στους 2-3 πόντους, γιατί έτσι είναι ουσιαστικά που χάνει και αρκετά παιχνίδια. Μένει κοντά μέχρι το τέλος και κάπου μένουν από δυνάμεις οι παίχτες της και χάνουν πολλά παιχνίδια στις λεπτομέρειες. Εδώ ωραία πάσα, 3 δευτερόλεπτα όμως βήματα. Να πούμε κάτι γρήγορα, ότι το ΑΠΟΕΛ βρήκε ρυθμό όταν έμεινε στον πάγκο και ο Τέρνερ. Οπότε χαμήλωσε το σχήμα του κύριο Βεβόρα και έχει μείνει για 6 λεπτά με το ίδιο σχήμα στον αγώνα. Οπότε αυτό έδωσε περισσότερες λύσεις στο ΑΠΟΕΛ. Να, μόλις είπαμε για το Τέρνερ, τον βάζει στο παιχνίδι ο κύριο Βεβόρα. Για να δούμε αν θα σε δικαιώσει ή αν θα σε διαψεύσει τώρα ο Τέρνερ, γιατί είναι ένα ζήτημα. Γιατί θα αλλάξει και το παιχνίδι το ΑΠΟΕΛ τώρα με τον Τέρνερ μέσα. Ναι, μπορούν να περαστούν κάποιες μπάλες μέσα και βλέπουμε ότι από το επόμενο φάουλ η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θα εκτελέσει βολές. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση και το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Χιθ. Δεν υπάρχουν βολές από το επόμενο. Και οι δύο ομάδες είναι στον μπόνους των βολών πλέον. Μπίξ γυρνά, θα ευστοχίσει ξανά ο Μπίξ, 44-49. Ένα εξαιρετικό ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Βρίσκει λύσεις από παντού. Ήταν θέμα να μπει το πρώτο σούτ. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλοι παίχτες όλοι στο ΑΠΟΕΛ και είναι θέμα ψυχολογίας. Μπήκαν τα πρώτα σιγά σιγά. Μεγαλώνει και η διαφορά τώρα στους 5 και ο Χιθ κατεβάζει για τα ΑΠΟΕΛ. Περιμένει ο Σιζόπουλος στη γωνία. Χιθ επιλέγει να πάει μόνος. Έκανε λάθος. Περίμενε και ο Σιζόπουλος και ο Παντούρης στη γωνία. Και τελικά το πληρώνει το ΑΠΟΕΛ με ένα λάθος και ένα καλάθι από τον Μάνι Γκάτ στον ευνηδιασμό. 46-49. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν μας συνηθίζει η Ομόνια να κάνει. Δηλαδή να παίζει τόσο πιεστική άμυνα και να κλέβει μπάλες και να τρέχει στους ανοιχτούς χώρους. Σήμερα το κάνει και με μεγάλη επιτυχία. Σιζόπουλος εδώ, δύσκολη προσπάθεια. Αστόχησε. Η Ομόνια η οποία έχει την ευκαιρία τώρα, νομίζω ότι ο κ. Παπαδόπουλος θα λέγαμε να τραβήσει τα μαγιά του αν τα είχε. Έχει κουρευτεί γουλί τώρα. Είναι, εντάξει, είναι αδιανόητα τέτοια λάθη, ειδικά από την ώρα που παλεύει η ομάδα για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Ντουμπουά, ο οποίος θα μπει στο παρκέ. Ο Σιζόπουλος έχει κάνει 3 φάουλ, γι' αυτό βγαίνει και από το παιχνίδι τώρα. Και ο Παπακώστας για την Ομόνια. Ο Ανδρέας ο Σιζόπουλος, ο οποίος αποσύρεται από τον αγώνα, έχοντας χρεωθεί με 3 φάουλ, ενώ προηγουμένως έκανε λάθος ο Τέρνερ. Κάλλια, νομίζω θα σε δικαιώσει ο Τέρνερ πολύ νωρίς. Εδώ άδεια η ρακέτα, ο Τέρνερ έκοψε έξω σε θέση offside, να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρικούς όρους. Έμεινε εκεί ο παίχτης της Ομόνιας, πήρε την μπάλα και κανένα πρόβλημα. 48-49, οι αργές επιστροφές λοιπόν από τον Τέρνερ είναι αυτό που εκμεταλλεύεται. Πάλι 3 δευτερόλεπτα. Το ίδιο λάθος ξανά, ο κύριος Βόβορας εδώ εκνευρισμένος, και τώρα θα την δεχθεί ή είναι προειδοποίηση. Για να δούμε. Την έδωσε. Ναι, την δέχτηκε. Τώρα την δέχτηκε. Ναι. Την δέχτηκε. Πολύ σωστή υπόδειξη των διαιτητών Κάλλια, γιατί ο κύριος Βόβορας, ανεξάρτητα με το αν έχει δίκιο ή όχι, τα έβαλε με τους διαιτητές λίγο πιο έντονα από ό,τι δικαιούται ένας προπονητής. Νομίζω ότι θα μας το πεις καλύτερα εσύ. Δέχτηκες τεχνική ποινή ποτέ στον Παγκό? Τη φετινή χρονιά όχι. Γενικότερα, πριν 2 χρόνια με το Φιβικό, με τον Κυριάκο, τον Χρήστο, πώς είναι.
Άρα φέτος είσαι φρόνιμη. Θα το πούμε έτσι. Γενικότερα νομίζω ότι οι διαιτητές, αν και κάποιες φορές αντιδρώ υπερβολικά, εκτιμάνε την προσπάθεια που έχω κάνει στα γήπεδα, οπότε δύσκολα μου δίνουν με την πρώτη ευκαιρία τεχνική ποινή. Η Ομόνια, η οποία στο μεταξύ εκμεταλλεύτηκε τη μία από τις δύο βολές, τώρα όμως έχει και την μπάλα στην κατοχή της. Κακό το lay-up, νέο επιθετικό rebound όμως και ξανά το foul, το οποίο κερδίζει ο Ναουγόνη. Ομόνια, η οποία, αν και δεν έχει την ευστοχία που είχε στο πρώτο ημίχρονο, βγάζει απίστευτο πάθος. Και είναι αυτό το οποίο την κρατά ζωντανή. Πραγματικά, ο Βασίλης ο Κούνας στο μεταξύ, όπως πολύ σωστά λέει και ο Φρίξος, επιστρέφει στο παρκέ. Φρίξο, μια και πήρε στο λόγο, βλέπουμε μια Ομόνια η οποία βγάζει αστήρευτο πάθος παρά το μικρό ρόστερ που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ήσουν και κοντά στον πάγκο του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Πού οφείλεται όλο αυτό που βλέπουμε στο παρκέ? Νομίζω κάπου στο μέσο του αυτού του δεκαλέπτου ξεκίνησε να γυρίζει το παιχνίδι. Το αποέλυχε πρεσαρίσματα πάρα πολύ ψηλά. Κάτι που έπνιγε κυριολεκτικά τις επιθέσεις της Ομόνιας, η οποία όμως βρήκε τις λύσεις. Και έχω την εντύπωση πως θα έχουμε ένα πολύ στενό τελευταίο δεκάλεπτο. Πολύ σωστά ο Ντουμπουά στον Χιθ. Χιθ παίρνει το screen, δίνει μέσα στον Μπίξ. Κανένα πρόβλημα εκεί. Ο Τάιλερ Μπίξ δεν έχει κανένα αντίπαλο εκεί. Η ωραία συνεργασία εκεί από τον Χιθ να δίνει στον Μπίξ, ο οποίος έκοψε μέσα στην εσωτερική, πήρε την μπάλα και κάρφωσε. Και τώρα 51-51. Παπακώστας διστάζει. Ναουγόνη, μια καλή άμυνα τώρα που βγήκε. Αργού, Ναουγόνη για τρεις, δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τον πάγκο του της Ομόνιας, είναι όλοι οι παίχτες έτοιμοι να μπουν στο γήπεδο να πανηγυρίσουμε τους συμπαίχτες τους. Κάτι που λείπει από το ΑΠΟΕΛ, το πάθος. Ακριβώς, παίζει μεγάλο ρόλο και το ότι η Ομόνια απαρτίζεται πέρα από τους πέντε ξένους, από νεαρά παιδιά. Έχει αποσυρθεί και ο Γιώργος Κωνσταντίνου που ήταν στην αρχή της σεζόν και ναι, ήταν η εμπειρία, αν θέλεις, η πινεγιά της εμπειρίας στην ομάδα του Νικόλα Παπαδόπουλου, και πιστεύω ότι ο ενθουσιασμός είναι και το κύριο χαρακτηριστικό, γιατί ακόμη και οι ξένοι δεν είναι μεγάλοι ηλικιακά. Είναι νεαροί και οι ξένοι της Ομόνιας και όλη αυτή η παρέα που έχει στήσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Βλέπουμε και να τους ξεκουράζει, να τους δίνει κάποιες ανάσες λίγο πριν ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Και ακόμη ένα στοιχείο είναι ότι αν το παιχνίδι είναι κοντά, μπορεί να βάλουν και τον κόσμο της Ομόνιας μέσα, που μπορεί να δώσει όθηση για περισσότερες αναπνοές στους παίχτες της Ομόνιας. Σίγουρα, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερο κόσμο σήμερα. Παρ' όλα αυτά, το μπάσκετ δυστυχώς δεν είναι, αν θέλεις, η πρώτη επιλογή του Κυπρίου φιλαθλού, είτε αφορά την Ομόνια, είτε το ΑΠΟΕΛ, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. 7 δευτερόλεπτα όμως, να δούμε τι μας επιφυλάσσει η τελευταία επίθεση με τον Τζαμάρ. Εδώ ωραία αδειάζει τον Μπίξ Παπακώστας για τρεις, άστοχος. Ο Γιώργος Βοβοράς ζήτησε από τους παίχτες του να μην αλλάξουν καθόλου την άμυνά τους. Αναφερθήκαμε στο τέλος του προηγούμενου δεκαλέπτου για το ψηλό pressing που είχαμε από τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε το τρίποντο εδώ. Ντουμπουά από την εξαιρετική assist του Βασίλη του Κούνα Κάλια. Είδαμε τον Βασίλη να κάνει τον drive, να παίρνει δύο παίχτες πάνω του, να βρίσκει την ελεύθερη πάσα. Αυτό είναι το παιχνίδι του Βασίλη. Ακριβώς, ακριβώς. Για να δημιουργεί για τους παίχτες του. Και τώρα 54-56, για δύο ήταν τελικά, όχι για τρεις, ναι. 54-56, φάουλ τώρα από τον Ντουμπουά. Πέτυχε το τρίποντο και στη συνέχεια έκανε το φάουλ πάνω στον Ρόμπινσον. Αυτό που λέγαμε για το ότι η Ομόνια φτάνει στην πηγή, αλλά μία φορά είπε και νερό μέχρι σήμερα, απέναντι στην χειρότερη ομάδα ουσιαστικά του πρωταθλήματος. Ενώ εδώ βλέπουμε ένα λάθος από τον Μάνικατ, πάτησε την πλάγια γραμμή μπροστά από τον Πάγκοντα που έγινε αυτή η φάση. Καλά, βλέποντας την Ομόνια μέχρι στιγμής και το ΑΠΟΕΛ, πιστεύεις ότι ίσως έφτασε η ώρα
να αντέξει η Ομόνοια τουλάχιστον μέχρι τέλους. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να νικήσει ή όχι, αλλά αν θα αντέξει μέχρι τέλους. Βλέπουμε την Ομόνοια να παλεύει το παιχνίδι και να δείχνει ικανή να χτυπήσει το παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος το ΑΠΟΕΛ είναι πιο έμπειρο στο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Ακόμη πιστεύω δηλαδή ότι το ΑΠΟΕΛ έχει τον πρώτο λόγο. Watson. Βρίσκει ανοιχτό διάδρομο, καλάθι και φάουλ, εξαιρετική προσπάθεια από τον Watson. Ένα από τα ομορφότερα καλάθια της βραδιάς. Έμεινε στον αέρα, άλλαξε χέρι και τελείωσε την φάση κερδίζοντας και το φάουλ. Ναι, Φρίξο. Αυτά είναι τα drives που ζήτησε από τον Watson ο Παπαδόπουλος στο προηγούμενο δεκάλεπτο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ζήτησε από τον Watson να μπαίνει με αυτοπεποίθηση μέσα. Αυτό έκανε και όχι μόνο πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ και προβάδισμα ξανά για την Ομόνοια. Την ώρα που το ΑΠΟΕΛ έχει χρεωθεί ήδη με δύο ομαδικά φάουλ, γιατί και οι βολές και τα φάουλ θα παίξουν τον δικό τους ρόλο. Έτσι, Γαλλία. Ναι, σίγουρα, αλλά βλέπουμε την Ομόνοια να είναι κολλημένη στη ζώνη, δηλαδή ρισκάρει τα σου του ΑΠΟΕΛ. Κοίτα, στην τρίτη περίοδο το ΑΠΟΕΛ έσπασε ουσιαστικά αυτή την άμυνα με κάποια εύστοχα τρίποντα. Αλλά παίρνει ανάσες οι παίχτες της Ομόνοιας για να αντέξουν μέχρι το τέλος. Δεν έχουν και άλλη επιλογή. Είναι και ένας τρόπος να πάρουν ανάσες, όπως είπες και εσύ, η άμυνα ζώνης, γιατί δεν έχει τόσο τρέξιμο. Φυσικά με το πάθος που βγάζουν αυτοί οι παίχτες, και οι 5 και οι 6 αν θέλεις με τον Παπακώστα, όσο έχει αγωνιστεί ο νεαρός, είναι απίστευτο. Ο Μπίξ εδώ σε ανοιχτό διάδρομο. Καλά έκανε ο Βασίλης, γιατί έχασε κάποια ελεύθερα σούτα απ' έξω και έψαξε την εύκολη λύση κοντά στο καλάθι. Είναι η δεύτερη ασίστ του Βασίλη μέσα σε ένα λεπτό. Ακόμη και αν δεν του βγαίνουν τα σούτα αυτού του παιχνίδι. Ξέρει να διαβάσει το παιχνίδι. Ακριβώς. Την ώρα που η Ομόνοια εδώ φάνηκε να χάνουν τον έλεγχο οι πράσινοι. Ένα τρίποντο υπό καλές προϋποθέσεις, άστοχο όμως. Και τώρα Παντούρης. Ο Βασίλης επιλέγει να δώσει στον Ντουμπουά για τρεις αυτός. Θα στοχίσει. Το rebound όμως από τον Παντούρη. Ντουμπουά ξανά. Ούτε τώρα ο Ράμψε είχε πάρει το επιθετικό προηγουμένως. Νομίζω και τώρα πολύ βιαστική το δεύτερο τρίποντο. Νομίζω ήταν περισσότερο από τον ενθουσιασμό το τρίποντο του Ντουμπουά, γιατί είχε πετύχει και ένα στην αρχή της περίοδου. Και λέει δεν θα χάσω και το δεύτερο. Το χάσε τελικά. Βήματα όμως εδώ. Το παράκανε ο Τζαμάρ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι πιο κουρασμένοι από εσάς. Θέλω να καθαρίσετε το μυαλό σας. Αυτή είναι η δική σας στιγμή. Θέλει πάρα πολύ αυτή τη νίκη η Ομόνοια. Λοιπόν, νομίζω τα είπες όλα, Φρίξο, και είναι δεδομένο ότι πιο αγχωμένος αυτή τη στιγμή είναι το ΑΠΟΕΛ, πιο κουρασμένος είναι το ΑΠΟΕΛ, γιατί το ΑΠΟΕΛ δεν πήθη με τις εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό και με την ένωση λίγο έλειψε ο συνονόματος του προπονητή της Ομόνοιας να πάρει ένα πολύ σπουδαίο τρίποντο, δίποντο. Τελικά δεν τα κατάφερε στο τέλος. Για να δούμε όμως αν η Ομόνοια καταφέρει να κάνει αυτά που ζήτησε ο προπονητής της. Τους παίχτες τους έχει, το πάθος και τη θέληση την έχει. Είναι ζήτημα να υπάρξει και ευστοχία και το καθαρό μυαλό. Για δύο εδώ ένα σουτ. 59-58. Μια δύσκολη προσπάθεια που πήρε ο Καρίμ Τζαμάρ και ευστόχησε. 59-58. Ράμψεϊ, σαν σε προπόνηση, ο Ράμψεϊ ένα σουτάκι το οποίο εκνεύρισε τον κύριο Βοβορά, γιατί κάτι τέτοια πρέπει να τα βάζουν. Θα επιστρέψει και ο Σιζόπουλος στο μεταξύ σε πολύ λίγο. Εδώ καλή άμυνα όμως από τον Ράμψεϊ. Παίρνει το αίμα του πίσω. Χι δίνει στον Κούνα. Φοβερή πας από τον Κούνα ξανά στον Μπίξ. Ο Βασίλης ο Κούνας, ο οποίος οργανώνει άψογα τις επιθέσεις του ΑΠΟΕΛ. Και είναι ο παίχτης ο οποίος, Κάλλια, νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου, είναι ο παίχτης ο οποίος ηγείται της προσπάθειας των γαλαζοκυτρίνων σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Ναι, έχει δώσει τρεις ασίστ ο Βασίλης σε 4 λεπτά παιχνίδι. Ψάχνει τον Μπίξ, ο οποίος είναι σε καλή μέρα και πρέπει να πάρει προσπάθειες. Κούνας τώρα τον drive, θα πετύχει και το καλάθι ο Βασίλης ο Κούνας. Εκεί τα λέει με τους διαιτητές, ζήτησε και φάουλ. Ναι, Φρίξο. Είναι αυτό που λέγατε τώρα για την εμφάνιση του Βασίλη του Κούνα. Υπογράμμισε
το πολύ καλό τρίλεπτο που παίζει με αυτή την κίνηση. Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπουμε εμείς ξανά σε επανάληψη. Χρόνο μάλλον οι Κύπροι. Ευελπιστούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε και περισσότερο κόσμο. Φρίξω λόγο σε σένα. Γρηγόρη, πολύ χαρακτηριστικά ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ δήλωσε πως τώρα είναι τα τελευταία 5 λεπτά να παίξουμε μπάσκετ τακτικής. Έχουμε όσα φάουλ μας έχουν απομείνει, πρέπει να ψάξουμε να τα πάρουμε και να παίξουμε με καθαρό μυαλό, λέει. Καθαρό μυαλό το οποίο δεν έχει πάντως η Ομόνια. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα μετρήσει και το τρίποντο. Ναι. Ναι. Πάει για τετράποντο και κάτι παραπάνω, γιατί το φάουλ δεν έγινε πάνω στο τρίποντο, το φάουλ έγινε μέσα στη ρακέτα. Και το φάουλ σφυρίχθηκε υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Το τρίποντο μπήκε πάντως, 62-62, έτσι παίρνει... Σημαντικό στοιχείο τα rebound. Σημαντικό στοιχείο το rebound, εδώ υπήρξε και ένα φάουλ. Το τρίποντο λοιπόν. Πάντως, βλέπω τώρα μια ματιά στον φωτεινό πίνακα. Είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο για τους πέντε ουσιαστικά που παίζουν της Ομόνιας. Αναμενόμενο κάτι τέτοιο. Έχει 4 φάουλ ο Νοαγκόνι. Κούνας το έχει πάρει πάνω του το παιχνίδι. Δεν θα πούμε κάτι άλλο για αυτόν τον παίχτη. Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τη Ομόνια τώρα. Μα ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουν από το πρώτο ημίχρονο, να δημιουργούν από το κέντρο στη ζώνη. Εδώ κακό τελείωμα. Επιθετικό. Όχι, δόθηκε. Τι δόθηκε, επιθετικό. Δόθηκε πάνω στο Βασίλη. Ναι. Τον έβγαλαν και έξω τραβηγμένο. Είναι αυτά λίγο τα λάθη των διαιτητών που πρέπει να βλέπουν και λίγο το φωτεινό πίνακα. Μπορούσε και να μην δοθεί αυτό το φάουλ. Εντάξει, πέμπτο φάουλ τώρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, 62-64, σημαντικό πρόβλημα για τους πράσινους. Δεν έχουν τις επιλογές στον πάγκο. Άδειασαν ουσιαστικά τον Στέφανο Αγκόνι μέσα σε ένα λεπτό. Το πήρε έξυπνο ο Βασίλης το πέμπτο φάουλ τώρα, αλλά θα μπορούσε και να μην δοθεί. Σιζόπουλος τώρα. Γυρνά ωραία την μπάλα ο Σίζο, βγαίνει για το σκρίν ο Ράμσεϊ. Η μπάλα 8 δευτερόλεπτα ξανά για το ΑΠΟΕΛ. Είναι ζήτημα να δούμε αν η απουσία των Αγκόνι συσπυρώσει τους 5 που έχουν απομείνει συμπεριλαμβανομένου του και του Παπακώστα φυσικά πάντα για την Ομόνια ή αν θα προσανατολίσει τους πράσινους. Εδώ το τρίποντο από τον Χιθ, από άλλη μία πάσα του Κούνα, η διαφορά στους 5 πόντους πλέον. Η Ομόνια η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους καινούς διαδρόμους, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Κάπου δόθηκε τεχνική ποινή τώρα, αλλά... Φρίξω αν μπορείς να μας βοηθήσεις. Έχω την εντύπωση πως ήταν τεχνική ποινή στον πάγκο, ναι, στον πάγκο τα ΑΠΟΕΛ. Αν κρίνω και από τις αντιδράσεις του Αντώνιου Σίκαλη, νομίζω, Κάλλια, ότι ουσιαστικά τώρα ο Αντώνης Δημητρίου και οι διαιτητές γενικά με αυτή την κίνηση ισοφάρισαν το λάθος. Αυτό είναι το λάθος γενικότερα των διαιτητών που κάνουν. Ναι, ναι. Όταν προσπαθούν να διορθώσουν ένα λάθος και κάνοντας... Εδώ είναι το τρίποντο από τον Χιθ, πολύ ωραία. Και κάτι στην Γκέι. Δεν είδαμε κάτι τουλάχιστον στο πλάνο μας. Διότι αν ήταν στον πάγκο έπρεπε να αποβληθεί ο κύριος Βοβόρας. Οπότε είναι σε παίχτη που έχει δοθεί. Εκτός αν δόθηκε γενικά στους παίχτες του πάγκου, δεν είναι μόνο... Πάντως εδώ έκανε βήματα ο Μάνιγκατ. Χρειάζεται η Ομόνια αυτές τις επιθέσεις. Δεν πρέπει να σπαταλά ευκαιρίες. 63-67. Χιθ. Πολύ σωστό φάουλ εδώ. Μπίξε έκανε το screen, επιθετικό screen και κέρδισε το φάουλ η Ομόνια. Ο Μπίξε ο οποίος πήγε με λίγο περισσότερη δύναμη. Ήταν κινητό screen, αν δεν κάνω λάθος. Και άπλωσε και τους αγκώνες του εκεί ο Μπίξε. Εντάξει, τώρα είναι η ώρα που ελπίζω να μην χαλάσει το παιχνίδι. Αυτό που φοβόμασταν με να μην ασχοληθούμε. Ναι. Μπράβο, ναι. Μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς. 2-3 λαθάκια συμβαίνουν παντού. Δεν είναι καλό το νέο. Εδώ ο Παπακώστας δεν ήταν η καλύτερη δυνατή πάσα που πήγε να περάσει μέσα στη ρακέτα υπό την πίεση και του Κούνα. Ωστόσο 9 δευτερόλεπτα απομένουν για την Ομόνια.
Ο Ότσον στην επαναφορά, ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη, τώρα δίνει στον Τζαμάρ. 5 δευτερόλεπτα αυτός, δεν ήταν καλό το σουτ, φάνηκε από την ώρα που έφυγε από τα χέρια του. Σιζόπουλος μαζεύει το rebound και τώρα ο Κούνας. 3 και 40 για το τέλος του παιχνιδιού. Το ΑΠΟΕΛ σιγά σιγά φαίνεται. Η Ομόνια το έχει γυρίσει σε μάντουμα. Έξυπνο φάουλ, έχουν συμπληρωθεί όχι από το επόμενο. Γι' αυτό και νομίζω έκανε και το φάουλ εκεί ο Παπακώστα, γιατί δεν θα είχε τύχει. Είναι λίγο δύσκολο όμως να μπορέσει ο Παπακώστα να ακολουθήσει τον Βασίλη στο... Σίγουρα, ναι. Αν τον γύριζε εκεί ο Βασίλης θα παίρνει τον drive και θα ήταν εύκολο να δώσει και πάσες. Ας το έχω το τρίποντο τώρα από τον Κούνα. Εδώ ο Μάνικατ πήγε καθαρά για να πάρει το φάουλ εκεί από τον Ράμσεϊ. Δεν είναι εδώ. Μία πινεγιά από τον Ρόμπινσον μετά από ώρα. 66-67. Ένα τρίποντο από τον Ρόμπινσον, έμεινε ελεύθερος. Μπορεί να εκτελέσει 8 τρίποντα, αλλά την ώρα που η μπάλα καίει ήταν εύστοχος. Χύθηκε εδώ δύσκολη προσπάθεια και ο Ρόμπινσον τον σταματά στα ίσα και ευκαιρία για την Ομόνια να περάσει ξανά μπροστά στο σκορ. Για να δούμε. Ουότσον. Τώρα μπαίνει και ο κόσμος στο παιχνίδι, Κάλλη, αυτό που λέγαμε. Βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ να έβαλε την Ομόνια μέχρι, μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ρόμπινσον. Και τώρα όλα μπορούν να γίνουν. Μάνικατ. Βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Γυρνά την μπάλα Παπακώστας. Θα γίνει το λάθος. Έληξε και ο χρόνος. Το καλάθι από τον Ράμψη θα μετρήσει κανονικά. Λάθος από τον Παπακώστα. Ο νεαρός δεν είχε την ψυχραιμία εκεί να δει δίπλα του τον παίχτη. Έδωσε βιαστικά την πάσα και χρεώθηκε ένα λάθος. Τίποτα όμως δεν έχει κρυθεί. Παπακώστας. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του άλλωστε αυτός ο παίχτης. Ρόμπινσον δεν θα τα καταφέρει στο δεύτερο τρίποντο. Η μπάλα είναι ξανά για το ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ το οποίο έχει ένα προβάδισμα 3 πόντων και νομίζω ότι αυτή η επίθεση και η άμυνα στη συνέχεια θα είναι πολύ σημαντική για τους γαλαζοκίτρινους για να θέσουν ουσιαστικά ξεκάθαρα το ποιος θα είναι το φαβορί για να πάρει το παιχνίδι, γιατί οι 3 πόντοι δεν είναι τίποτα στο μπάσκετ σήμερα, ειδικά όταν υπάρχει ακόμη 2 λεπτά παιχνίδι. Χιθ Μπίξ. Σιζόπουλος βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Ο Σιζό γυρίζει. Κούνας. Χιθ. Τρίποντο. Άστοχο. Ναι, εκεί ο Ράμσεϊ όμως. Μόνος ο Ράμσεϊ εκεί. Τα βάζουν μεταξύ τους οι παίχτες της Ομονίας εκεί. Νομίζω δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι ότι θα μείνει εντελώς μόνος του ο Ράμσεϊ και θα χάσουν ένα εύκολο rebound. Μην ξεχνάς ότι παίζουν ήδη οι παίχτες συνέχεια. Ακριβώς. Έχουν μείνει και λίγο από δυνάμεις. Παπακώστας. Πολύ σημαντική επίθεση τώρα για την Ομόνια. Παπακώστας για 3. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Μπήκε και βγήκε. Ούτε το εύκολο καλάθι από το... Ο Κούνας πήρε το rebound και τώρα αν το ΑΠΟΕΛ στοχίσει νομίζω ότι θα είναι πλέον επίσημα ο μεγάλος νικητής. Και νομίζω ότι μετά από χρόνια είδαμε ένα πραγματικό ντέρπι αιωνίων. Ναι. Ο Μπίξ εδώ νομίζω ότι σφραγίζει την... Ο Μπίξ για μένα είναι ο MVP του αγώνα σήμερα. Σίγουρα και αυτό που λέγαμε, πέτυχε 22 πόντους. Και με στατιστικά 9 στα 10 δίποντα. Στο πρώτο ημίχρονο αυτός ο παίχτης τον οποίο βλέπουμε εδώ, είχε ξεχαστεί στον πάγκο για περισσότερο από 12 με 13 λεπτά. Αλλιώς πιστεύω θα πάει στην επιλογή του φάουλ. Λοιπόν, Φρίξο. Αν άκουσες και εσύ κάτι το διαφορετικό μέχρι να έχουμε και εμείς την επαφή με τον Νικόλα. Χάσατε μόνο το ξεκίνημα όπου απλά έδειξε την δυσαρέσκειά του προς το ότι είχαμε το πλεονέκτημα λέει στους παίχτες του και παίζαμε πάσες. Λοιπόν, είναι αυτό που κάνει στα περισσότερα παιχνίδια η Ομόνια. Αυτό που λέγαμε και πριν Φρίξο παρέα και το λέγαμε και με την Κάλλη, ότι φτάνει στην πηγή αλλά νερό δεν πίνει. Έχει χάσει πολλά παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο. Θα περιμένω να μιλήσω με τον Νικόλα Παπαδόπουλο στο τέλος του αγώνα. Τον ρωτήσω, πρέπει να είναι από τη μία ευχαριστημένος, από την άλλη δυσαρεστημένος, γιατί η ομάδα του παίζει καλό μπάσκετ. Παίξε καλά σήμερα η Ομόνια μέχρι όντως το τελευταίο δεκαλεπτό. Λοιπόν, ξέροντας τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, όσα χρόνια τον γνωρίζω, ποτέ δεν συμβάζεται με την ήττα αυτός ο παίχτης. Σαν παίχτης δεν συμβαστεί ποτέ με την ήττα και νομίζω ότι ούτε σαν προπονητής μπορεί να συμβιβαστεί με την ήττα. Εδώ έγινε και ένα φάουλ τώρα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια φυσικά δεν παίζει ρόλο, εντάξει. Άλλες 2 βολές για το ΑΠΟΕΛ με τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο. Ο Ντουμπουά περνά στο παρκέ αντί του Μπίξ. Να πούμε στα γρήγορα και τους σκόρερ. Εμείς 21
για την Ομόνια ο Μάνικα, το οποίο όμως στο δεύτερο ημίχρονο έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, μόλις 4 πόντους. 12 ο Βότσον, 10 ο Ρόμπινσον, 11 ο Στέφεν, 12 ο Τζαμάρ. 5 παίχτες στο σκοράρι ή 5 ξένοι. Ο Πολυκάρπου ήταν άστοχος στις δύο προσπάθειες που επιχείρησε. Μπράντον 14, ο Μπίξ 23, 6 ο Σιζόπουλος, 6 ο Γούνας, 6 ο Παντούρης, 12 ο Ράμψεϊ, 2 ο Τέρνερ και 7 ο Ντουμπουά. 26 δευτερόλεπτα απομένουν, με τον Ντουμπουά τώρα να είναι κάτοχος της μπάλας. Γίνεται και ένα φάουλ για να τον στείλουν στις βολές. Δεν ξέρω κατά πόσον... Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος πλέον να σταματάνε το χρόνο με φάουλ. Ναι, ήταν περισσότερο κίνηση απελπισίας, να πούμε. Δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω. Το φάουλ δόθηκε πάντως. Να πούμε ότι αν η διαφορά τελειώσει σε διψήφιο αριθμό, γιατί ακόμη υπάρχει 21 δευτερόλεπτα, ο νικητής έχει κρυθεί, αλλά η διαφορά όχι. Αν τελειώσει με διψήφιο αριθμό, να πούμε ότι δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την εικόνα του παιχνιδιού, έτσι καλή. Και όταν λέμε καθόλου, εννοούμε καθόλου. Δύο λεπτά μέχρι πριν τελειώσει το παιχνίδι ήταν ένα πόντο η διαφορά. Είδαμε μια Ομόνοια να παλεύει το παιχνίδι μέχρι το τέλος, να μην φοβάται τον αντίπαλό της. Και σίγουρα 10 πόντους τώρα το παιχνίδι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του αγώνα. Λοιπόν, για να δούμε ο Watson τι θα επιχειρήσει σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ ένα τρίποντο χωρίς τύχη. Παπακώστας θα δοκιμάσει το τρίποντο στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν θα τα καταφέρει. 68-78.